Πρόσφατα ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν δέχεται μαθήματα δημοκρατίας από την Ευρώπη. Κάποτε ένας γεωργός το χειμώνα βρήκε ένα παγωμένο φίδι, το σπλαχνίστηκε, το πήρε και το έβαλε στον κόρφο του. Το φίδι κάποια στιγμή, αφού ζεστάθηκε και συνήλθε, τσίμπησε τον ευεργέτη του. Ξεψυχώντας εκείνος, είπε: «Καλά να πάθω, αφού λυπήθηκα ένα κακούργο». Το προαναφερθέν παραμύθι είναι από τους μύθους του Εσώπου. Ανταποκρίνεται όμως πλήρως στη σημερινή πραγματικότητα. Φανταστείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως γεωργό και την Τουρκία ως φίδι. Και σκεφτείτε πόσο ανόητο είναι η προσπάθεια προσέγγισης με την Τουρκία και η ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Μια χώρα άκρως απολυταρχική που δεν σέβεται τα δικαιώματα ανθρώπων και κρατών και αγνοεί αποφάσεις διεθνών οργανισμών. Μην εκπλήσεστε λοιπόν με την έλλειψη ελευθερίας έκφρασης στην Τουρκία και τις διώξεις μέσων και δημοσιογράφων. Ακόμα δεν έχετε γνώσει το αίμα των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης. Ρωτήστε, διαβάστε, ερευνήστε και συνειδητοποιήστε. Παράνομη εισβολή και κατοχή μέρους της Κύπρου, χώρας μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίδειξη επιθετικότητας στην ΑΟΣ αυτής. Γενοκτονία των Ποντίων και Αρμενίων, πογκρόμ διώξεων των Κούρδων, προσπάθεια εκτουρκισμού και εξισλαμισμού στο τόξο Βοσνία, Αλβανία, Φύρομ, Βουλγαρία. Ανοχή και παροχή βοήθειας προς τους εγκληματίες του Ισλαμικού κράτους. Πρέπει να κατανοήσετε ότι με την ανοχή που επιδεικνύεται προς Τουρκία ενισχύεται και εκτρέφεται την τουρκική προκλητικότητα και τον αυταρχισμό της.